Επιμένει, ήταν. Λίγες ώρες. Την είδε κάποιος κύριος εδώ που τα τρεσβέστης. Μπήκαμε το κανό μέσα και την πήραμε. Ήταν χτυπημένη στο λαιμό με καμάκι. Και πνιγμένη. Φρέσκη, 4-5 ώρες. Και δεν είναι το πρώτο περιστατικό, είναι και άλλα περιστατικά. Πριν από μία εβδομάδα περίπου έγινε άλλη. Άλλη μία λίγο πιο κάτω. Είναι κρίμα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καθαρά νερά, καθαρή θάλασσα, αλλά κακούς ψαράδες. Αυτό πρέπει να είναι σίγουρο. Αυτό πρέπει να είναι σίγουρο. Η γελάδα χτυπημένη τώρα πρωί. Δεν έχει χτυπημένη από προπέλα πουθενά. Όχι, όχι, με καμάκι στο λαιμό. Λογικά από κάποιο ψαρά. Αγκίστηκε δηλαδή. Ναι, κάπου μπλέχτηκε σε κανένα δίχτυ. Αυτό είναι προστατευμένο, το γνωρίζετε. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Είχαμε και πέρσι άλλη μια, η οποία εξαφανίστηκε. Τυπλή, μεγαλύτερη από αυτή. Αυτή ήταν με νεαρό, ήταν μικρό. Ήταν 15 κιλά περίπου. Ήταν μέσα στα πόσα μέτρα. Στα 50 μέτρα μέσα. Στα 20 μέτρα είχε βγει. Είχε ψοφίσει. Είχε ψοφίσει πλέον. Είχε πνιγεί, είχε πνιγεί. Πήγατε με. Ήρθε το λιμεναρχείο με το. Πήγατε εσείς με το κανό, το βγάλατε. Ναι, ναι, ναι. Εδώ μπροστά. Τη βγάλαμε, την έχουμε βγάλει και φωτογραφίες, αλλά είναι εντάξει. Την πήρα. Τι είπε το λιμενικό. Το λιμενικό ήρθε με κάποια γιατρό κτηνία, τώρα δεν ξέρω τι ήταν. Την είδανε, μετρήσαμε. Τα παιδιά τι άλλο μπορούσαν να κάνουν, δεν κάνουν τίποτα. Ήταν πλέον αργά, ας πούμε, και δεν είδαμε και κανέναν πλέον εδώ. Σε όσους ψαράδες που σας ακούνε, τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προσέχουν. Εντάξει, τουλάχιστον και αν τις πιάνουν στα δίχτυα, τις ελευθερώνουν, να μην τις σκοτώνουν. Να μην τις σκοτώνουν, είναι κρίμα. Είναι ένα πολύ καλό ζώο μέσα στη θάλασσα. Από τα καλύτερα ζώα που υπάρχουν στη θάλασσα. Δεν ενοχλεί τίποτα. Όχι, όχι, εμείς βουτάμε τις, έχουμε δει, έχουμε ξαναδεί. Αλλά κρίμα, ας πούμε, γιατί τις χάνουν. Οι παραλίες μας είναι καθαρές. Όλες οι παραλίες Κορίνθου, νομίζω έτσι. Για να βγουν εδώ, κατά τη γνώμη σας, τι γίνεται, γιατί έχουν έρθει τώρα τελευταία πολλά. Είναι καθαρά τα νερά, είναι. Εντάξει, φίλοι, αυτή είναι η ζωή του, η θάλασσά του. Δεν μπορεί να τα διώξει εσύ. Εμείς πρέπει να φύγουμε, αυτά όχι. Αυτά πρέπει να τα θαυμάζουμε, να τα προστατεύουμε, να τα προστατεύουμε. Και όχι μόνο οι κολυμβητές και εμείς εδώ που κάνουμε τη δουλειά μας, έτσι. Αυτά είναι η ζωή του, είναι το περιβάλλον του. Τα διώχνουμε από το περιβάλλον του. Και κάνα περιβάλλον είναι τιμή που έρχονται σε εμάς, δηλαδή. Λογικό δεν είναι.